στην κυρία Άρια Θανασάκη, μέλος Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων, η προστασία των ζώων. Έχει τοποθετηθεί πολλές φορές στην εκπομπή μας. Να την ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα Εύη, εύχομαι να είστε καλά και ξέρετε, να απολαμβάνετε το καλοκαίρι σας. Γεια σας. Είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε θέματα απροσεξίας και κακοποίησης κατ' επέκταση των ζώων. Πολλές δεκάδες, εκατοντάδες ζωντανές συνδέσεις για αυτό το θέμα. Χρησιμοποίησα ήπιους χαρακτηρισμούς και στάθηκα στην αφέλεια και στην απροσεξία ορισμένων. Νομίζω δεν νοείται κάποιος να αφήνει το σκυλάκι σε ένα αυτοκίνητο να φεύγει, να φάει ή να επιστρέψει μετά από 2 ώρες. Η κίνδυνη πολύ, σωστά. Και την ίδια ώρα, πολύ σωστά. Ίσως κληθεί να βάλει και το χέρι στην τσέπη. Υπάρχουν και πρόστιμα, υπάρχει και νόμος. Σωστά, σωστά. Το θέμα είναι βέβαια να μην γίνει το κακό. Βέβαια, κύριε Παναγιωτόπουλο, να σας θυμίσω ότι πολλές φορές αφήνουν και μωρά, ανθρώπινα μωρά, και τα ξεχνάνε. Ξέρετε κάτι. Κάποιος ο οποίος αφήνει το σκυλάκι ή το σκύλο του μέσα στο αυτοκίνητο, με την ίδια ευκολία ίσως αφήσει και το παιδάκι μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω ακριβώς, αν υπάρχει διαφορά. Πολύ σωστή σύνδεση. Αν υπάρχει διαφορά. Πολύ σωστή σύνδεση. Είναι η έλλειψη ευθύνης απέναντι σε ένα πλάσμα, σε ένα άλλο πλάσμα. Θέλω να εστιάσουμε λίγο στο καλοκαίρι, στις υψηλές θερμοκρασίες, στο σπίτι μας όσοι έχουμε κατοικίδια. Και τι πρέπει να προσέξουμε, προκειμένου βέβαια να μην έχουμε και περιπτώσεις θερμοπληξίας. Σωστά, σωστά. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε όσοι έχουμε κατοικίδια στο σπίτι μας, καταρχάς όταν είναι στο σπίτι μας, μέσα στο σπίτι μας, είναι ως επιτοπλίστων περισσότερο προστατευμένα από ό,τι είναι τα δέσποτα ζώα, που είναι στον ανελαίητο καύσωνα εκτεθειμένα τις περισσότερες φορές. Όσο λοιπόν βρίσκονται στο σπίτι μας τα ζώα, θα πρέπει να έχουν καταρχάς δροσερό νερό, κάπου που δεν θα πέφτει ήλιος, λόγου χάρη, και είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Όσο αφορά θα μπορούμε να τα δροσίζουμε τις μέρες του καύσωνα, λόγου χάρη με μια βρεγμένη πετσέτα. Είναι προτιμότερο να έχουμε κάτω τη βρεγμένη πετσέτα στο πάτωμα και να μπορεί να ξαπλώσει το σκυλάκι μας. Όσο αφορά τώρα τη βόλτα που βλέπω πολλές φορές και οι δαιμόνες ζώων και μέσα στο καταμεσήμερο και μέσα στο λιοπύρι παίρνουν τα ζώα τους στην παραλία ή τα κάνουν βόλτες, αυτό θα πρέπει να το προσέξουν ιδιαίτερα, δεν θα πρέπει να συμβαίνει και πρέπει να βγάζουμε το κατοικίδιό μας βόλτα πολύ νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, έτσι ώστε να μην είναι ούτε καυτή άσφαλτος. Πολλές φορές τα πέλματα των ζώων μας, γιατί και από εκεί αναπνέουν, αλλά και αποβάλλουν τον υδρότα τους, θα πρέπει να μην καίγονται σε αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσει η άσφαλτος και η άμμος και το τσιμέντο. Είναι μια δύσκολη περίοδος βέβαια για τους φίλους μας, τους τετράποδους και όχι μόνο το καλοκαίρι. Και δεν πρέπει να φερόμαστε έτσι κατά κάποιο τρόπο χωρίς να σκεφτόμαστε τους κινδύνους και ένα σενάριο το οποίο κανείς δεν το θέλει. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για όλους αυτούς που έχουμε ένα κατοικίδιο. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα. Ακριβώς. Είναι και θέμα γνώσης πολλές φορές. Μερικές φορές δεν το καταλαβαίνουμε, δεν αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που αφήνουν το ζωάκι τους στο αυτοκίνητο δεν το κάνουν για να το λοκοπήσουν. Αυτό που είπα και στην αρχή, σε καμία περίπτωση. Επειδή δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο που μπορεί και να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατό του. Δεν αφήνουμε ούτε με ανοιχτά παράθυρα το σκυλάκι μας, το κατοικίδιό μας μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί και πάλι μπορεί να αναπτύξει θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 βαθμών και να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμο αποτέλεσμα. Ξέρετε, μία περιοχή δυσφημείται ή διαφημίζεται όχι μόνο μέσα από τις υπηρεσίες τις τουριστικές, τις πολυδιαφημισμένες, αλλά και μέσα από τη συναναστροφή και τη συμπεριφορά μας με τα ζωάκια, με τα δέσποτα. Χιλιάδες κόσμος έρχεται από το εξωτερικό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στην Κρήτη. Καλό θα ήταν να το σκεφτούμε λίγο, να συμπεριφερθούμε σωστά, καθώς υπάρχει μια διαφήμιση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αρνητική διαφήμιση ή τη δυσφήμιση για το νησί μας, την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα εδώ πέρα ακούγονται, είναι πολύ αυξημένα τα περιστατικά κακοποίηση των ζώων. Ειδικά αυτή την περίοδο πάρα πολλά γατάκια σε κάδους, γατάκια άρρωστα, πραγματικά εγκατελειμμένα σε χωράφια, δεν ξέρω.
Πραγματικά υπάρχει αυτή η διστήμηση, αλλά εμείς θα πρέπει να προσέχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όχι για το τι θα πούν οι τουρίστες, αλλά για το ποιοι είμαστε εμείς και τι κάνουμε εμείς σε σχέση με τα ζώα. Καλός είναι και ο τουρισμός, αλλά και σίγουρα μας ενδιαφέρει, και σίγουρα μας ενδιαφέρει γιατί είμαστε τουριστική περιοχή, αλλά πέραν τούτου θα πρέπει να προσέξουμε τη συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα και για άλλους λόγους, που σημαίνουν και δείχνουν τον σεβασμό μας απέναντι και σε άλλα πλάσματα. Μάλιστα. Και καλό θα είναι οποιαδήποτε απορία έχουμε, επειδή δεν τα ξέρουμε όλα, να σηκώσουμε το τηλέφωνο να πάρουμε τον κτηνίατρό μας. Ευκαιρία είναι, δεν είναι δύσκολο, διαθέσιμοι είναι οι άνθρωποι, για να μην κάνουμε χειρότερο κακό. Σίγουρα θα πρέπει να ενημερωνόμαστε υπεύθυνα και έγκαιρα από τον κτηνίατρό μας. Κύριε Θανασάκη, να σε ευχαριστήσω. Μπορούμε ακόμα να πω εδώ πέρα ότι, ότι θα μπορούμε και σύμφωνα με τον νέο νόμο να πηγαίνουμε να παίρνει μια ανάσα δροσιά και το σκυλάκι μας ακόμα και σε μη οργανωμένες παραλίες, όπου μπορούμε πλέον να έχουμε σύμφωνα με τον νέο νόμο 4830 κάθετος του 21 πρόσβαση στην παραλία, πάντα βέβαια με το λουρί του όταν βρίσκεται εκτός θάλασσας. Να είστε καλά και πλέον ελεύθερη η πρόσβαση. Σε μη οργανωμένες παραλίες και στη θάλασσα. Και όσο αφορά στις οργανωμένες παραλίες, επιτρέπεται η προσέλευση σε σκύλους βοήθειας και εάν υπάρχει βέβαια η σχετική ένδειξη από τον υπεύθυνο εκμετάλλευσης παραλίας και πάλι μπορούμε να πάμε με το σκυλάκι μας στην παραλία ώστε να δροσιστεί στη θάλασσα μαζί μας. Δεκάδες τα σημερινά δημοσιεύματα σε πανελλαδικό επίπεδο, ελεύθερη πλέον η πρόσβαση παντού σε σκύλους οδηγούς. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο σκύλος δεν θα περάσει παντού. Είναι παράνομο. Να το πούμε. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Η σκύλη βοήθεια, η σκύλη οδηγή επιτρέπεται ακόμα και στις οργανωμένες παραλίες η προσέλευσή του. Να είστε καλά. Και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.